Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η ειδήσεις της Κυριακής από το Art Channel. Η πρόταση του συντονιστή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μάθιου Νίμιτ, με το Ρεπούμπλικα Μακεδονία Σκόπια, δεν ικανοποιεί πλήρως τις επιθυμίες μας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Ηλιανίδης τονίζει πως αποτέλεσε σημαντικό βήμα, ωστόσο θα πρέπει να σταματήσουν όλοι αυτοί οι δογματισμοί των τελευταίων καιρών. Η πρόταση του συντονιστή του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας με το Ρεπούμπλικα Μακεδονία Σκόπια δεν ικανοποιεί πλήρως τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις. Αποτελεί ως βάση διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης και εξέφρασε την ελπίδα με την ίδια διάθεση να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις και η άλλη πλευρά. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ερωτώμενος για το θέμα αυτό, τόνισε πως θα πρέπει να σταματήσουν οι δογματισμοί. Είμαστε ανοιχτοί σε μια κοινή λύση. Ότι η διαπραγμάτευση αυτή είναι σε εξέλιξη. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια διπλωματικής απραξίας, θα έλεγα δυσάρεστων απανωτών γεγονότων, μια που είχαμε 69 περίπου μονομερείς αναγνωρίσεις του συγκεκριμένου κράτους ως Μακεδονία, εμείς αναθερμάναμε την διαπραγμάτευση υπό την αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών και υπό το συντονισμό του κύριου Νίμιτς. Θεωρώ σημαντικό βήμα το ότι έχουμε μια πρώτη ενδιάμεση πρόταση από τον κύριο Νίμιτς. Η πρόταση αυτή σίγουρα δεν μας ικανοποιεί απόλυτα, αλλά είναι μια θετική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Θα πρέπει να καταλάβει η σκοπιανή πλευρά ότι οι δογματισμοί δεν συμφέρουν ούτε εκείνους, ούτε βέβαια και το συμφέρον της ευρύτερης περιοχής. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να βρούμε μια κοινώς αποδεκτή λύση και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε διαβρύνει το μέτωπο των συμμαχιών που μέχρι τώρα είχαμε. Η θέση μας είναι σαφής και αφορά την φόρμουλα της διπλής ονομασίας, δηλαδή τη χρησιμοποίηση του συνταγματικού ονόματος της χώρας μας στη διεθνή επικοινωνία και εξέβρεση αμοιβαίως αποδεκτής λύσης με την Ελλάδα για την διμερή επικοινωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ηλίνκα Μήτρεβα. Με την πρέπουσα λαμπρότητα αλλά και τη συμμετοχή τοπικών αρχών και πολλών πολιτών διεξήχθη ο γιορτασμός της μάχης του Οχυρού. Το μήνυμα της ημέρας έστειλε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης και η βουλευτήνα του Πασόκ για τον Ομό Ροδόπης Χρυσά Μανολιά. Με την επιβαλλόμενη λαμπρότητα και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών της πόλης αλλά και των πολιτών διεξήχθη ο εορτασμός της μάχης των Οχυρών, η μάχη του ελληνικού στρατού ενάντια στις σιδηρόφρακτες και υπέρτερες γερμανικές δυνάμεις. Η μόνη αγνή και άγραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος Κύσος. Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από τους τοπικούς άρχοντες για τους υπερασπιστές που πολέμησαν με πείσμα και γενναιότητα. Στις 6 Απριλίου 1941, πριν από 64 χρόνια, διεξήχθη η Μάχη των Οχυρών, η Μάχη του Ελληνικού Στρατού ενάντια στις αριθμητικά υπέρτερες γερμανικές δυνάμεις που εισέβαλαν στην πατρίδα μας. Το Οχυρό είναι ακριβώς κάτω από τις θέσεις που βρισκόμαστε. Ευθύνεται σε μεγάλο βάθος και αποτελείται από 3 ορόφους, στους οποίους υπάρχουν οι θέσεις των όπλων καθώς και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το ανάπτυγμα των καταφυγείων του ήταν 910 τρέχοντα μέτρα και οι φόγιες στοές συγκοινωνίας του 1910 τρέχοντα μέτρα. Ο πρώτος όροφος, ο οποίος είναι και ο σπουδαιότερος, εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, διαθέτει 4 κύριες στοές, οι οποίες καταλήγουν σε θέσεις όπλων και έργα επιφανείας. Το μήνυμα της ημέρας σας στείλουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης και η βουλευτής του Πασόκ Ροδόπης Χρύσα Μανολιά. Σήμερα τιμούμε
αλλά και αναδεικνύουμε μία μάχη η οποία δεν έχει προβληθεί τόσο πολύ στην πανελληνιακή γνώμη. Μία μάχη καθοριστική σημασία όσον αφορά την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία όμως αναδεικνύει και την ελληνική λεβεδιά και την προσήλωση σε αρχές και αξίες του πολιτισμού μας. Έχω την αίσθηση ότι από αυτό το φρόνημα που επιδείχθηκε εδώ και από αυτήν την αγωνιστικότητα οφείλουμε να διδασκόμαστε εμείς οι νεότεροι, αλλά νιώθω και την ηθική υποχρέωση αυτήν την συμβολή των δυνάμεων της Θράκης. Οι κύκλοι των χρόνων δεν μπορούν να αφαιρέσουν την σημασία γενναίων αποφάσεων, αγώνων και θυσιών για μεγάλες αξίες και ιδανικά. Έτσι και σήμερα που για άλλη μια φορά γιορτάζουμε την επέτειο του Οχυρού της Νυμφαίας, όπου ζωντανεύει ιστορία, ζωντανεύουν οι μνήμες και αναδεικνύεται, κυρίως αναδεικνύεται, το χρέος μας να συνεχίσουμε τον αγώνα τον καλό για τον άνθρωπο και τις αξίες, να συνεχίσουμε τον αγώνα τον καθημερινό για μια κοινωνία με ειρήνη, για μια κοινωνία αλληλεγγύης. Η θυσία των ηρωικών αγωνιστών του Οχυρού Νυμφαία, αλλά και των άλλων οχυρών, πρέπει να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για μας σήμερα, διότι οι λίγοι υπερασπιστές των οχυρών είχαν σταματήσει πολύ αριθμότερους αντιπάλους και έφεραν σε πέρα στην αποστολή τους. Προσπάθησαν με την ζωή τους, θυσίασαν τη ζωή τους για να διατηρήσουν την πατρίδα μας ελεύθερη. Στο τέλος ακολούθησαν δημοτικοί χοροί στο χώρο του φυλακίου. Στην υπογραφή πρωτόκολλων συνεργασίας με Δήμους της Τουρκίας προχώρησε ο Δήμος της Κομωτινής. Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κομωτινέων κ. Τάσο Βαβατσικλή επισκέφθηκε το προηγούμενο τριήμερο τους Δήμους της Τουρκίας με σκοπό την υπογραφή συμφωνιών σε αναπτυξιακό επίπεδο. Να σημειώσουμε ότι φορέας υλοποίησης των υποεκπώνηση προγραμμάτων είναι η αναπτυξιακή Ροδόπης. Είχαμε συμφωνήσει ότι για να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία θα επιτυχθεί να γίνει η αδερφοποίηση των δύο Δήμων. Εγώ έχω την τύχη να επισκέπτομαι συχνά την Ελλάδα και πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα στην Δυτική Θράκη που επισκέπτομαι έχω είτε από τους Τούρκους είτε από τους Έλληνες συνδημότες εκεί μια φιλοξενία πάρα πολύ καλή. Ιδιαίτερα με την ιδιότητά μου σαν πρόεδρος της Τράκια και της πόλης, του δικτύου πόλης, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τις διεργασίες που γίνονται. Η σημερινή επίσκεψη του Δήμου Κομωτινής στο Δήμο Λεκέντα έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και τη σύσφυξη της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πόλεις. Συμμετέχει ο Μιλόν, δήμαρχος της πόλης. Öncelikle katılanları size tanıtayım. Komşam Sayın Başkan, Komutanlık Başkan, Başkan Yardımcıları ve belediyemizde var olan işletmelerin başkanları. Yanaktiksiyaki Rodopis, o Foreas Ιουπίζης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκικής Αυτοδιοίκησης, η ηγεσία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ο κύριος Δήμαρχος του Κύκλου Τσεκμετζέ, εις ανάμεση της σημερινής ημέρας, χαρίζει ένα χειροποίητο έμβλημα στον κύριο Βατσκρή. Που γυζεύει η Λιτερίνα Ανασνά. Εξπλήμη της σημερινής αδιαστής. Αρχήν επιστολή διάθεση. Σήμερα υπογράφοντας ένα πρωτόκολλο συνεργασίας συνεχίζουμε. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, των υποδομών, της προφύλαξης του περιβάλλοντος μεταξύ των δύο Δήμων. Επιδιώκουμε μαζί με τον κύριο Δήμαρχο διαμέσου των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που μας δίνεται προκειμένου να συνδράμουμε στις οικογένειες που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στα παιδιά που είναι στους δρόμους και εν πάση περιπτώσει να δείξουμε την κοινωνική μας ευαισθησία και να ολοκληρώσουμε και να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των ευπαθών ομάδων. Το οποίο υπογράφτηκε σήμερα. Πέρα από αυτό, οι όποιες πρωτοβουλίες, οι όποιες ιδέες, τα όποια προβλήματα θα καταγραφούν από τους δύο Δήμους, θα έρθουν
κλιμά και οι ίδιοι δήμαρχοι σε επαφή, να επιλεγεί από αυτά οι δρόμοι και οι δίωδοι στους οποίους θα υπάρξει συνεργασία στα πλαίσια πάντοτε μεταφοράς τεχνογνωσίας και κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους δύο δήμους. Εκείνο που δεν ανακοίνωσε ο κ. Δημήτρης, αλλά θα το πω εγώ, είναι ότι σύντομα θα εγκαινιάσει μια σειρά από κτίρια του πολιτισμού. Ένα από αυτό λοιπόν έγινε η πρόταση στο Δήμο Κομμουνής να αποτελέσει το γραφείο ή το μέγαρο της φιλίας των δύο δήμων, της ανάδειξης της τέχνης των δύο δήμων. Στα πλαίσια πάντοτε ότι η φιλία αυτή θα είναι συνεχής και αιώνια και ότι τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης θα φανούν άμεσα στο μέλλον. Αυτή η πρώτη υπογραφή είναι ένα από τα απτά παραδείγματα της πλέον της συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων, του Δήμου Κομωτινής και της Γιάλωβα. Έχει ιδιαίτερη αξία γιατί θα συνεχιστεί. Από εκεί και πέρα είναι, είναι μια καλή συμβολή στην ελληνοτουρκική φιλία. Βέβαια είναι ένα αρχικό μικρό βήμα, αλλά πιστεύω ότι στην πορεία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα βήματα, μπορώ να πω άλματα. Πιστεύω απόλυτα ότι στην πορεία της ενταξιακής, η πορεία της Τουρκίας και στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια και παρεμφερή βήματα, αν μη τι άλλο, τονώνουν το ηθικό της τουρκικής πλευράς. Μετά και τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που υπήρξαν στην Τουρκία, αλλά και στα πλαίσια των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον οι συνεργασίες των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τις διακρατικές σχέσεις. Και καλό τους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να μην έρχονται στη Γιάλωβα μόνο για δουλειά, αλλά και για τουρισμό. Πάντως και εσείς θα έρθετε όχι για τουρισμό, αλλά για πολιτισμό. Θα δώσετε έτσι την παρουσία σας στην Κομωτινή, την τουρμάει, έτσι δεν είναι? Ακούσαμε τον κύριο Δήμαρχο να σας καλείστε ελευθέρεια. Sizlere Sayın Belediye Başkanı davetinden sonra kültüre katkı sağlamak amacıyla 14 Mayıs'ta Kumotin'de aramızda olacak. Evet, evet, inşallah. Βεβαίως, εκτός απρόπτου θα είμαι 14 Μαΐου στην Κομωτινή. Και εκτός αυτού θα φροντίσω να υπάρξει μια ομάδα συνδημοτών από τη Γιάλωβα να έρθουν να τιμήσουν εκείνη τη μέρα σαν τουρίστες στην πόλη της Κομωτινής. Εμείς εμπεδώνουν το κλίμα ειρήνης που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, οι δύο δήμοι της Γιάλωβα και της Κομωτινής αποτελούν απτό παράδειγμα της συνεργασίας δύο λαών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως τόνισε και ο κύριος Δήμαρχος στην κατηδία συζήτηση που είχαμε, δεν αισθάνομαι πια σαν φιλοξενούμενος στη Γιάλωβα, αλλά σαν κάτοικος της περιοχής αυτής. Και στα πλαίσια αυτά, προσκαλώ τον ίδιο και το λαό της Γιάλωβα να γνωρίσει την Κομωτινή, να γνωρίσει τις ομορφιές της περιοχής μας και να αρχίσει εδώ και τώρα μια άλλη συνεργασία σε επίπεδο οικονομικό, τουριστικό. Ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας ήταν το αντικείμενο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η φοιτητική παράταξη ΠΑΣΠ της Νομικής με ομιλητές τον πρώην Υπουργό Φιλίππο Πετσάλνικο, τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουναλάκη και τον καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου Κώστα Ρέμελη. Προσωπικά διαφωνώ με την δημοσιοποίηση αυτών των φαινομένων, αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μόνο αυτά τα φαινόμενα τα οποία καταδεικνύουν την καταπάτηση κάποιων δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και συνεχεία στον ελληνικό κώδικα, όπως είναι ο χρηματισμός, η εκμετάλλευση ανηλίκων, ο εκβιασμός της έκθεσης κτλ. Η ερώτησή μου είναι, ποια θεωρείτε ότι πρέπει γίνεται να υπάρξει μια δικλίδα με την οποία μία να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και τις προτιμήσεις αυτών των προσώπων και απ' την άλλη να καταδεικνύονται τα φαινόμενα που προανέφερα περί αν πρέπει να παντρεύονται
τα πρόσωπα αυτά της Εκκλησίας που έχουν ταθεί σε ισόβια βαβεία. Τον οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι βιώμος και ο Θεός που αλλάξει, είναι βιασμός. Ο διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας ήταν το αντικείμενο της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες από την φοιτητική παράταξη ΠΑΣ της νομικής σχολής με προσκεκλημένους τον καθηγητή του διοικητικού δικαίου Κώστα Ρέμελη, επίσης τον πρώην υπουργό Φίλιππο Πετσάνικο, αλλά και τον δημοσιογράφο κ. Πέτρο Κουναλάκη. Ο κ. Ρέμελης χαρακτηρίζει το ζήτημα δογματικό μέσα από σημαντικές αναφορές από το Βυζάντιο ως τις μέρες μας, επισήμανε ότι η θρησκευτική πίστη δεν μπορεί να λειτουργεί απολύτως ελεύθερη και επίσης ότι πουθενά στην ιστορία της Ελλάδος δεν προέκυψε αποχωρισμός κράτους και εκκλησίας με την συγκατάφυση της ίδιας εκκλησίας. Στη δίνη της σκανδαλολογίας αυτό που πρέπει να υπερισχύσει είναι ο ψύχρεμος νομικός και πολιτικός λόγος, κατέληξε. Σύστημα ιδεών εσχατολογικού περιεχομένου, το οποίο αναγνωρίζει στην ανθρώπινη ιστορία συγκεκριμένο νόημα και προκαθορισμένο τέλος, το τέλος μάλιστα με την κλή άποψη, δηλαδή και κατάληξη και σκοπό, και θα πάμε εκεί που λέει στην ελληνική θρησκεία και σε συγκεκριμένο χρόνο, ο οποίος δεν έχει τελικώς επιτευχθεί να τον διοριστεί ιστορικά, και εκεί θα γίνει η διάκριση του καλού και του κακού. Αυτή λοιπόν το σύστημα ιδιών εσχατολογικού περιεχομένου εμπεριέχει αναπόφευκτα κατά τον Καρλ Πόπερ και ένα σπέρμα ολοκληρωτισμού. Και ο ολοκληρωτισμός μπορεί να υπάρχει με οποιαδήποτε μορφή, είτε θρησκευτική, είτε φασιστική, είτε οποιαδήποτε άλλη. Όπως εύκολα παρατηρούν οι καθηγητές Τσάτσος και του Καλάς, η άποψη αυτή είναι ελληνική και ψαφνισμένη, καθώς συμβαίνει κάτι περισσότερο. Γιατί λένε πολλοί ότι η δημοκρατία, η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από σωτήρες ή από προφήτες. Και τούτο διότι οι σωτήρες και οι προφήτες και οι κάτοχοι της εξαποκαλύψεως γνώσης είναι εκείνοι που κατεξοχήν απειλούν τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ασήμαντη με την πολιτιακή εγκυρότητα της όποιας εξαποκαλύψεως γνώσης. Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής κ. Κουναλάκης τόνισε ότι μπορούν να γίνουν πολλά χωρίς την αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά ίσως σε κάποια σημεία θα πρέπει να υπάρχει και συνταγματική αλλαγή. Το μέλλον της Ευρώπης είναι πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό, και ότι όσο υπάρχουν μεγάλες ανισότητες, είναι αδύνατο να ανακοπεί το κύμα της μετανάστευσης. Ας φτάσει όλοι οι φίλοι να έχει περίπου το ίδιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, ό,τι μπορούμε να πούμε, ο καθένας να μείνει στην πατρίδα. Αλλά αυτά είναι ανέφικτα. Ο πρώην υπουργός, κ. Πετσάνικος, επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύνδρομα φοβικότητας και περιθωριοποίησης. Και τόνισε στους νέους ότι θα πρέπει να προχωρούν με αμφισβήτηση. Δεν ήμασταν ποτέ, θυμίζω, και πολύ περισσότερο δεν είμαστε και σήμερα, ένα δογματικό κόμμα. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι εμείς καθέδρας έχουμε ανακαλύψει την αλήθεια για όλα τα θέματα. Παλί μόνο αν ήμασταν έτσι. Και ακριβώς επειδή δεν ήμασταν και δεν είμαστε και δεν θα είμαστε δογματικό πολιτικό κόμμα, γι' αυτό τον λόγο απολαμβάνουμε και εμείς, και φαντάζομαι και ο Πέτρος το ίδιο, διότι απολαμβάνουμε αυτού του είδους τη συνεργασία. Είπε, είμαι φίλος του Πασόκ. Μάλιστα στο συνέδριο και πριν το συνέδριο αποφασίσαμε, και αυτό αποτελεί και μια μετακίνητη άποψη όλων μας, αλλά ιδιαίτερα του πρόεδρου μας, του Γιώργου Παπανδρέου, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ανοιχθούμε πολύ περισσότερο στην κοινωνία. Την Τρίτη στη Σόφια υπογράφεται το πρωτόκολλο μεταξύ Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας για τον αγωγό Μπουργάς Αλεξανδρούπολη. Μετά από 13 χρόνια τελικά επετεύχθη η απόφαση υπογραφής με έξυπνους διπλωματικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης. Την Τρίτη 12 Απριλίου στη Σόφια υπογράφεται το πρωτόκολλο μεταξύ Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια αναζωπηρώθηκε το ζήτημα του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης και με έξυπνους διπλωματικούς χειρισμούς επιτεύχθη η απόφαση υπογραφής. Σημαντική διπλωματική και πολιτική επιτυχία που καθίστα την Ελλάδα κόμβο, διέλευσε ενέργειες και την Θράκη γέφυρα ενεργειακής συνεργασίας πέτυχε η κυβέρνηση. Είναι η σημαντική υπογραφή του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη που θα συντελεστεί την Τρίτη στη Σόφια, όπου θα μεταβούμε μαζί με τον κύριο Σιούφα, εγώ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο αντίστοιχος υπουργός, ο κύριος Τσερόφσκι από την Βουλγαρία και ο κύριος Χριστένκο από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι η υλοποίηση του πετρελαγωγού
εκτός του ότι θωρακίζει γεωστρατηγικά την περιοχή μας, την αναβαθμίζει και ως ενεργειακό κόμβο και της δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσθετα εισοδήματα μερικών δεκάδων δισεκατομμυρίων το χρόνο, που θα της επιτρέψουν και τις υποδομές της να ολοκληρώσει, αλλά και να δημιουργήσει καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο ως, αν θέλετε, περιοχή για την ευρύτερη ζώνη των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και της Μεσογείου. Το Ευρωσύνταγμα ενισχύει τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Με αυτά τα λόγια, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Πετσάλνικος αναφέρθηκε στο θέμα του Ευρωσυντάγματος. Το Ευρωσύνταγμα ενισχύει τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Εμείς θέλουμε να γίνει διάλογος και αυτό το λόγο ζητάμε το δημοψήφισμα. Τα παραπάνω τόνισε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Πετσάλνικος, προσκεκλημένος της φοιτητικής παράταξης ΠΑΣΠ Νομικής. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε μεταξύ άλλων πως περιορίζει σημαντικά το δημοκρατικό έλλειμμα που υπήρχε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιορίζει σημαντικά το δημοκρατικό έλλειμμα που υπήρχε μέχρι τώρα. Στην μέχρι Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τις αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου. Το τεστ είναι ενισχύει μέσα από αυτή τη μορφή έμεσης δημοκρατίας, ενισχύει σημαντικότερα από ό,τι στο παρελθόν τους ρόλους των λαών που στέλνουν στο Ευρωκοινοβούλιο τους αντιπροσώπους. Να ένα παράδειγμα για το οποίο θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να συμμετέχουμε ενεργά. Και θα μπορούσαμε να φέρει κανείς και πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά δεν είναι το θέμα σήμερα το Ευρωσύνταγμα. Το δημοψήφισμα θα έδινε τη δυνατότητα επομένως μιας πολύπλευρης, πιο ολοκληρωμένης, γιατί αυτή σήμερα τώρα δεν υπάρχει ενημέρωση του ελληνικού λαού. Πολλές φορές και εμείς οι πολιτικοί πιάνουμε τον εαυτό μας να μην έχουμε την αναγκαία ενημέρωση. Δηλαδή πιάνουμε και τον εαυτό μου και διαβάζω όλο και περισσότερο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η Κομωτινή και ο ευρύτερος χώρος» που διοργάνωσε η Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών στην Ομαρχία Ροδόπης. Η Ροδόπη του αύριο ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο Νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης. Εσείς με το θέμα το μέλλον της Ροδόπης, καλείστε να μας πείτε για την ελπίδα που πρέπει να έχουμε. Και πιστεύω ότι θα έχουμε... Η Ροδόπη του αύριο ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης στο κλείσιμο του επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώθηκε με επιτυχία από την Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών. Το θέμα του συνεδρίου ήταν η Κομωτινή και ο ευρύτερος χώρος παρελθόν παρόν μέλλον. Ότι τούτη περιοχή ήταν η χειρότερη από όλες τις περιφερειές της Ελλάδας. Κατήχε περίπου τη θέση στο βάθρο της κοινωνικοοικονομικής δυσπλαγίας και του παραγωγικού δυναμικού. Και τότε, όλοι εμείς που είχαμε την θεσμική ευθύνη, καθίσαμε στο τραπέζι του διαλόγου της επικοινωνίας και αποφασίσαμε να χαλάξουμε το νέο σχέδιο δράσης, το νέο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ένα στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό απεγκλωβισμένο από χρόνιες εσωστρέφειες με τις συγκυρίες αγκυρώσεις του παρελθόντος. Τις επίσημες θέσεις της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, τόσο τη σχέση με την Τουρκία όσο και το σημαντικό ρόλο που καλεί να παίξει η Θράκη, παρουσίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης στην συζήτηση που διοργάνωσε η Εταιρεία Θρακικών Ερευνών στην αίθουσα του Ιδρύματος Παπα-Νικολάου. Τις επίσημες θέσεις της εξωτερικής πολιτικής, τόσο τη σχέση με την Τουρκία, όσο και το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η Θράκη, παρουσίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης στην συζήτηση με θέμα θέση και προοπτικές της Ελλάδος γενικά και της Θράκης μετά τη 17η Δεκεμβρίου 2004, που διοργάνωσε η Εταιρεία Θρακικών Ερευνών. Τόσο για τις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, όσο και για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής της γείτονος, αλλά και να υποραμίσω τον σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει η Θράκη στη νέα προσέγγιση ως γέφυρα συνεργασίας με τους γειτονικούς λαούς, αλλά βεβαίως και ως κομβικό σημείο διέλευσης ενέργειας, εμπορευμάτων, τουρισμού, αλλά και ως κέντρο πολιτικής και πολιτιστικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Εκτιμώ ότι οι καιροί αλλάζουν, οι νοοτροπίες μεταβάλλονται
και βεβαίως οι λαοί αρχίζουν επιτέλους να αλληλοκατανοούν ο ένας τον άλλον. Οπότε η Θράκη θα παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, αρκεί να το συνειδητοποιήσει και να το αξιοποιήσει σωστά, μια που τώρα της δίδεται η ευκαιρία. Ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Χριστόδουλος Γιαλουρίδης, παρουσίασε το στίχημα πόσο θα μπορέσει η Τουρκία να εξυγχρονιστεί. Η Θράκη είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και αρκετό καιρό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή το μέλλον της Τουρκίας, τη σχέση της με την Ευρώπη, οι επιπτώσεις στην περιοχή μας και θα έλεγα οι επιπτώσεις και στην Ευρώπη και στην Άλλη Τουρκία. Νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα και της Τουρκίας και της Ευρώπης και της Ελλάδος. Πόσο θα μπορέσει η Τουρκία να εξυγχρονιστεί. Η πανηγύρις μια διαχρονική ματιά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της ρόλο είναι το θέμα του πρώτου Διεθνού Συνεδρίου για τον Ελληνικό Πολιτισμό που θα διοργανωθεί με την βοήθεια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης που θα διεξαχθεί 17 και 20 Νοέμβρη στο ακριτικό Σουφλί του Εύρου. Η πανήγυρις μια διαχρονική ματιά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της ρόλο είναι το θέμα του πρώτου Διεθνού Συνεδρίου για τον Ελληνικό Πολιτισμό που θα διεξαχθεί 17 με 20 Νοεμβρίου στο κριτικό Σουφλί Εύρου υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Μανώλη Μελά. Συνέδριο που πρόκειται να διεξαχθεί στη Σουφλί τον ερχόμενο Νοέμβριο τιτλοφορείται «Η πανήγυρις, μια διαχρονική ματιά στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της ρόλο». Θα γίνει από τις 17 μέχρι τις 21 του Νοέμβρη. Πρόκειται για ένα πανάρχη κοινωνικό θεσμό. Σήμερα πανήγυρη που στην κυριολεξία σημαίνει καθολική λαοσύναξη. Εμφανίζεται ήδη από την νεολιθική εποχή με τη μορφή άτυπη συνέλευση φυλή και συναφών θρησκευτικών εορτών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Πώς ο θεσμός αυτός σε κάθε εποχή, σε κάθε πολιτισμό, με την ευκαιρία να πω ότι ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν κάποιες λίγες έστω ανακοινώσεις και για τους πρώτους και πρωτοπόρους πολιτισμούς της Ανατολής, όπως τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, όπως ο Αιγυπτιακός πολιτισμός και ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνονται σε μεγάλα πανηγύρια με την ευκαιρία μεγάλων θρησκευτικών εορτών, όπου έβρισκε την ευκαιρία ο ηγεμόνας Φαραώς στην Αίγυπτο και άλλοι στη Μεσοποταμία ή σε άλλους πολιτισμούς της πρώιμης της Χαλκοκρατίας, που έβρισκε λοιπόν ο Άρχον, η άρχουσα τάξη και πιο συγκεκριμένα ο μονάρχης, την ευκαιρία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας πολιτικής προπαγάνδας. Είναι η εποχή που η οικονομία βασίζεται πάνω σε δομές της στοργής, όπως τις αποκαλούν οι οικονομολόγοι, ανάμεσα δηλαδή στα μέλη μιας οικογένειας. Όσο πιο μεγάλα, πιο πολλά είναι τα μέλη, τόσο πιο πολύ παραγωγή έχει, διότι μπορεί να έχει παραγωγή για να μπορεί να δημαδεύσει. Ο χαρακτήρας και ο ρόλος του πανηγυριού δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά στη διάρκεια της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περίοδου, με την επικράτηση του χριστιανισμού παρατηρείται συνέχεια στη μορφή και το κοινωνικό ή πολιτικό περιεχόμενο του θεσμού, αλλά και ιστορικά διαμορφούμενη αναπροσαρμογή. Να δούμε πώς, πότε και κάτω από ποιες συνθήκες αυτοί οι θεσμοί λειτουργούσαν ως εργαλεία πολιτικής προπαγάνδας. Στην περίπτωση των αρχαίων πόλεων κρατών στην αρχαία Ελλάδα είναι προφανές. Κάθε πόλη φρόντιζε με τις μεγάλες αυτές γιορτές, τα πανηγύρια που γινόντουσαν στην περιοχή τους, να προβάλλει τη δική της μυθολογία, ένα ηρωικό παρελθόν, μια έτσι πλοκή που θα ανέβαζε το γόητρο της πόλης αυτής. Έχουμε βρει πολλά λοιπόν και από την γραμμική γραφή και άλλα καρικεύματα που είναι για τα φαγητά. Έχουμε βρει τους χώρους που αποθηκεύανε τα κρασιά, τα λάδια για τον πανηγύρι, όλα αυτά. Επομένως η γαστρομαυρική πλευρά των πανηγυριστών ικανοποιούνταν κρασιά, φαγιά και το θέαμα άρτων και θέαματα. Οι Ρωμαίοι
πολίτες και ψηφοφόροι για να ψηφίσουν τους δρομούς αυτοκράτορες. Έτσι λοιπόν και εκεί, αυτό ισχύει πάντα. Οι εργασίες του συνεδρίου θα καλύπτουν τις μεγάλες περιόδους ελληνικής κυρίως, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας ή γεωγραφικά και ιστορικά πολυθεσμικούς πολιτισμούς, όπως ο προϊστορικός και κλαστικός κόσμος, το Βυζάντιο και η Μεσονική Δύση, η Μαύρη Αφρική, τα Βαλκάνια χθες και σήμερα και ο μεταβυζαντινός ελληνισμός. Την προϊστορική εποχή μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Είναι δηλαδή το αντικείμενο, εξετάζεται μάλλον το αντικείμενο, διαχρονικά και θα λέγαμε διατοπικά, σε ένα ευρύ γεωγραφικό ορίζοντα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στις διευθύνσεις του συνεδρίου Ίωνος Δραγούμη 42 Αλεξανδρούπολη 68100 και στο fax 0030 25 32 022 131, μέχρι τις 31 Ιουνίου 2005. Σειρά έχουν τώρα λίγες διαφημίσεις. Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα παιδιά των εργαζομένων της ΔΕΗ που πέτυχαν στις εξετάσεις στα πανεπιστήμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έδωσε χτες ο Μορφωτικός Σύλλογος Προσωπικού της ΔΕΗ. Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα παιδιά συναδέλφων του Μορφωτικού Συλλόγου Προσωπικού ΔΕΗ που αρίστευσαν κατά το παρελθόν εκπαιδευτικό έτος και πέτυχαν σε εξετάσεις και την τριτοβάθμια τίμησε χθες ο Σύλλογος συνέθεσε το έργο του Παλικού Κέντρου Κομωτινής. Αυτής είναι να δώσουμε ρεθίσματα στα υπόλοιπα παιδιά ώστε του χρόνου να αριστεύσουν ακόμα περισσότερα. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια διαφόρων πολιτιστικών μορφών, όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, καθώς επίσης και η οργάνωση εκδρομών και εξορμήσεων. Στόχος είναι η σύσφυξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η συνεργασία με την κοινωνία του νομού μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Κομωτινής και ειδικά τη ΔΕΠΑΚ που μας πρόσφερε την παιδική χοροδία. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν τα νέα της Κυριακής από το Art Channel. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.